Είμαι μεγάλος φαν του Λουτσα Λίμπρετ, της μεξικάνικης πάλης. Και δεν εννοώ της ελληνορωμαϊκής πάλης, εννοούμε το wrestling, όπως το catch, όπως το ξέραμε στην Ελλάδα. Οπότε ναι, έχω πολύ καλή σχέση με την πάλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει πάρα πολύ και το storytelling του. Και θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες μορφές αθλητικής έκφρασης γενικότερα. Okay. Μια ζώνη παλαιστή λοιπόν, Μάκη, και ετοιμάσου γιατί θα μπεις στο ring. Μάκη μου, γνωρίζω πως από μικρό παιδί παρακολουθείς αγώνες SmackDown που γίνονται στην Αμερική. Wrestling γενικότερα, ναι. Τέλεια. Όταν λοιπόν λέμε SmackDown, για όσους δεν γνωρίζουν, εννοούμε αγώνες επαγγελματικής πάλης από επαγγελματίες performers. Λοιπόν, απόψε θα ζήσεις αυτή την εμπειρία εκ των έσω. Έχουμε έρθει στο SMAC στον Πειραιά, ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί από τον αγαπημένο μας Πέτρο Πολυχρονίδη, και εδώ διεξάγονται αγώνες πάλης από επαγγελματίες performers. Και ανοίγουνε πόρτες πριν τις ανοίξουμε εμείς. Θα αντιμετωπίσεις λοιπόν τους γίγαντες του SMAC και θα πρέπει να καταφέρεις να μείνεις αλόβητος. Έχεις κάνει την προπόνησή σου, πάμε να μείνεις ορθιός. Ναι. Ναι. Για να δούμε. Ωραία, είστε εδώ. Το Night Out βρίσκεται στο SMAC στον Πειραιά, λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν από τον αγώνα, σε αποκλειστική μετάδοση και εμφάνιση, ο πρώτος μας επαγγελματίας παλαιστής. Ποιος είστε, παρακαλώ? Πρώτο μη φωνάζεις, δεύτερο μη φωνάζεις, τρίτο μη φωνάζεις! Λοιπόν, έτσι και μέση μου. Λοιπόν, είστε ο Ημιόροφος. Χαίρομαι πολύ, Ημιόροφε. Πώς νιώθεις δευτερόλεπτα πριν τον αγώνα? Ως περήφανος κάτοικος του Αγίου Ελευθερίου, φέρνω μαζί μου όλες τις σκοτεινές δυνάμεις του Αγίου Ελευθερίου, τον κόσμο των πουλιών, τα άγραφα, το σουβλατζίδικο, το πενιρλί της πόλης, και είμαι έτοιμος να... Ελπίζω να μην σχιστεί το κολάν, γιατί το είχα πάρει ένα νούμερο πιο μικρό, νόμιζα θα χάσω κιλά, δεν έχασα τελικά. Κυρίες και κύριοι, εδώ από την αρένα του Smart Pro Wrestling, στα πλαίσια του Night Out Challenge, να υποδεχτούμε από τη Σπάρτη τον Αλέκο Κόμπολα! Το αντίπαλο που διοικήθηκε στα 90 κιλά, έρχεται από το Σάντα Λίμπερτι της Γουαδαλαχάρα, είναι ο Λουτσα Λίμπρετ Σικετέρικο, ο Ημιόροφος. Άρα την κάμερα του Πέτρος. Όχι τώρα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για το Night Out Challenge. Είναι ένας αγώνας για μία πτώση όπου θα κρυθεί το Night Out Championship. Πέτρο, πώς βλέπεις τον απόψινό αγώνα στο χώρο του SMAC? Τον βλέπω με μεγάλη αγωνία. Να ξεκινήσει το μάτς, παρακαλώ. Παρακαλούμε. Να σου πω, εσένα θέλω να ρωτήσω που έχεις την εμπειρία. Βλέπεις αυτοπεποίθηση στον Ημιόροφο? Βλέπω να φτιάχνουν απόλυμα σε λίγο, και αυτό πέκανα δεν πρέπει να γίνει. Η πρώτη κεφαλιά λοιπόν του Ημιόροφου. Αμάν, αυτά του τα μάθανε στο Σάντα Λίμπερτι της Γουαδαλαχάρα, από που έρχεται αυτός ο τρομερός Λουτσα Λίμπρετ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λουτσα Λίμπρετ, Γουαδαλαχάρα. Από εκεί, αλλά εδώ είναι... This is Sparta, γιατί ο Αλέκος ο Τόμπολας κατέβηκε από τον Ταΐγετο. Εκεί μένει μόνιμα, δεν έχει σπίτι και τα λοιπά, πάνω στα βουνά. Εκεί μένει. Δεν θα περάσει καλά εδώ. Πάει για Μπότισλαμ. Δεν νομίζω να σηκωθεί. Γιατρέ! 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 Καλό θα είναι ο Αλέκος ο Τόμπολας να δείξει λίγο ήκτο. Αυτό είναι 250 κιλά βάρος. Δεν ήταν καλό. Γιατί τον έφερες εδώ? Δεν μπορεί το παλικάρι, δεν γίνεται. Λυπήσου τον Αλέκο. Να πάμε. Ελμάκι! Ακού ακούστηκε αυτό, δεν μου άρεσε καθόλου. Βοήθεια! Μια βοήθεια λοιπόν! Μια βοήθεια δεν φτάνει. Φώναξε δύο. Φώναξε τώρα το Φαλακρό Γκουρού και τον κύριο Πέρη. Τώρα. Παρακαλώ να έρθει ο Φαλακρός Γκουρού και ο κύριος Πέρη. Η βοήθεια για τον Ημιόροφο έχει έρθει. Πώς τους βλέπεις όμως? Τους βλέπω θηρία. Το Τόμπολα δεν βλέπω καλά τώρα. Το Τόμπολα δεν... Ο Πέρης και εσύ έχει ρεκόρ στο powerlifting. Μη μου λες τέτοια. Το παγκόσμιο της Ιρλανδίας. Το κατάλαβες νομίζω γιατί. Το κατάλαβα. Όσο για τον Φαλακρό Γκουρού δεν θα σας πω κάτι, θα το ακούσεις τώρα γιατί ακούγονται κόκαλα. Εγώ τον Ημιόροφο δεν βλέπω καλά. Πώς να πω. Είναι ο ξάδερφός του και αυτό δεν θα πάει καλά. Κι αυτός από τα όρη. Κι αυτός από τα ήγετο. Ο ξάδερφος είναι αρκετά έξαλλος. Τρέξε! Τρέξε, σκάστο! Τρέξε να σωθείς, θα έλεγα εγώ. Κοίτα αυτές και ρούκλες, κοίτα αυτές και ρούκλες. Τρέξε, είναι η ώρα να σωθείς! Τον έπιασε! Τον έπιασε από το λαιμό! Σώσε τη ζωή σου! Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πρέπει να σώσει τη ζωή του. Τι έκανες, ρε! Στα μάτια! Άιπον! Το σκέφτηκε ο σατανάς! Τα σκέφτηκε, παιδιά, τη ζωή! Μπράβο, είναι η ώρα, φε! Θέλω να δω και Πανούλα μου πάλι για τον πατέρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πρέπει να παραμείνεις για λίγο ακόμα, είναι η ώρα, φε. Έχω αλλάξει γνώμη, νομίζω ότι είναι το φαβορί. Έλα να σου πω, Ημιόροφε, πήγαινε στην είσοδο, στέλνω βοήθεια. Πάρε... Θα του στείλω ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει στην Ευρώπη. Ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει στην Ευρώπη. Τον είναι... KONG! Ο KONG! Δύο 10, 199 κιλά. Από πού ξεκινήσαμε, ανεβαίνουμε όροφο. Από τον Ημιόροφο ξεκινήσαμε και έχουμε φτάσει ήδη τα ράτσα. Στο πέμπτο. Κοίτα, ο Ημιόροφος δεν φαίνεται πίσω από το KONG. Γέλιο, είδαμε, μπράβο. Ο Ημιόροφος είναι χαμογελαστός. Πάει για το τσόκαμα. Αν το κάνει αυτό θα πάρει και το δεύτερο πίνο ο Ημιόροφος. Τέλεια, ο Ημιόροφος πάρει τη ζώνη. Χριστιανό, θα πρέπει να αλλάξει μερί. Εδώ, 1, 2, 3. Έχουμε νικητή. Νικητής λοιπόν ο Ημιόροφος. Λουτσα Λίμπρετ. Με μικρή βοήθεια, αγαπητοί μου. Πολύ μικρή. 199 κιλά βοήθεια. Και 2-10 στο ύψος. Από το κοίτα, κοίτα εδώ. Τα κομμωδίνω τον ήχη και στρίζεται πάνω του. Θα μπορούσε να πάρει ζώνη απόψε, Πέτρο. Είναι ο νέος Night Out Champion. Λοιπόν, Ημιόροφε, πώς αισθάνεσαι μετά από τον αγώνα SmackDown? Πήρα τον αγώνα με το σπαθί μου. 100%. Ευχαριστώ πολύ. 100% εγώ. Τώρα βρέθηκε ο KONG. Εντάξει, έβαλε και περισσότερο συμβουλευτικός ο ρόλος του. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη. Ναι, δηλαδή μου έδωσε κάποιες συμβουλές, δεν έκανε και κάτι. Όλο εγώ το έκανα. Με τώρα σου ήταν. Δηλαδή και πάλι καλά που ήταν και ο KONG που είναι και ευαίσθητο παιδί. Αλλιώς θα του είχα σκοτώσει όλους. Δεν έχω αυτά. Εγώ. Θέλω να πω ότι εντυπωσιάστηκα από τον Ημιόροφο και εδώ στο SmackDown έχει μια ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλει να έρθει επίσημα. Να λειτουργώ ως κομμωδίνο του KONG. Μάλιστα. Και δέχομαι. Δέχεται ο Ημιόροφος. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Είσαι απίθανος όπως πάντα και μαζί με τον Ημιόροφο επιστρέφουμε στο πλατό.